Γεια σας. Ο σχολικός εκφοβισμός έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως κατόπιν εορτής, όταν ένα από τα χιλιάδες περιστατικά καταλήγει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί έχει τραγική έκβαση. Κι όμως, η ψυχική και η σωματική κακοποίηση είναι μια καθημερινή τραγωδία από εκείνες που σημαδεύουν τις ψυχές και τα σώματα για όλη τη ζωή. Δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο, ούτε και σύγχρονο. Είναι σύμπτωμα της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Βλέπετε, τα παιδιά δεν έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα της συναισθηματικής ταύτισης με τους άλλους. Κατά κανόνα, μιμούνται τις συμπεριφορές των ενηλίκων και αποδέχονται τις πράξεις και τις στάσεις τους ως πρότυπα της δικής τους συμπεριφοράς μέσω μιας σύνθετης διαδικασίας που βασίζεται στην παρατήρηση. Ο σχολικός εκφοβισμός εκπορεύεται από την επίμονη αδυναμία της κοινωνίας των μεγάλων να αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα ίσα και αναπαλωτρίωτα δικαιώματα σε όλα τα μέρη της ανθρώπινης οικογένειας, χωρίς εξαιρέσεις, από τη στιγμή της γέννησής τους. Κι όμως, αυτό διατυπώνεται αυτολεξί στην πρώτη πρόταση του προημίου της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δυστυχώς, οι θαυμάσιες πρωτοβουλίες μη κυβερνητικών οργανώσεων ή κρατικών φορέων για το σχολικό εκφοβισμό με τη μορφή διαφημιστικών καταχωρήσεων ή σποτ με επώνυμους πρωταγωνιστές, καθώς επίσης οι μερίδες, τα τηλεοπτικά αφιερώματα και ούτω καθεξής, δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο. Ο Γκάντι έλεγε ότι η επίοικια και το πνεύμα της ανοχής είναι δύο ιδιότητες που συνδέουν τον άνθρωπο με το Θεό. Η αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού προαπαιτεί στην πραγματικότητα αυτήν ακριβώς την καλλιέργεια της ανεκτικότητας στις κοινωνίες των θνητών. Κάθε ένας από εμάς οφείλει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια ξεκινώντας από το σπίτι του. Ας έχουμε διαρκώς κατά νου ότι ζούμε σε έναν κόσμο αυξανόμενης επιθετικότητας. Παρά την πρόοδο του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρά τη διεθνή και καθολική σχεδόν αποδοχή θεμελιωδών ηθικών αρχών στα χαρτιά, μπορεί η επιθετικότητα να αποτέλεσε ένα πλεονέκτημα στη μάχη της επιβίωσης για τους ανθρώπους των σπηλαίων, αλλά τώρα αποτελεί μια θανάσιμη απειλή. Έναν παράγοντα που μπορεί να μας καταστρέψει, είχε γράψει ο αστροφυσικός Στίβεν Χόκινγκ. Παρατηρήστε. Το παιδί που δείχνει θλιμμένο ή ανήσυχο, τις αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού όταν για παράδειγμα γίνεται το ίδιο επιθετικό στο σπίτι, το παιδί που εμφανίζει διαταραχές στον ύπνο όπως δυσυπνίες, για παράδειγμα την αϊπνία ή δεν κοιμάται στις συνηθισμένες ώρες ή παραϊπνίες όπως να ξυπνάει με νυχτερινούς τρόμους ή εφιάλτες μέσα στη νύχτα ή να έχει νυχτερινή ενούρηση. Όταν επιστρέφει σπίτι με μόλοπες, σπασμένα ή χαμένα προσωπικά αντικείμενα, σκισμένα ρούχα, την κοινωνική απόσυρση, δηλαδή την εσωστρέφεια όταν προτιμά το παιδί να περνά χρόνο μόνο του, παράδοξες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, σωματικά συμπτώματα όπως να διαμαρτύρεται για μονοκεφάλους ή για ανεξήγητα γαστρεντερικά ενοχλήματα, άγχος για το σχολείο με δικαιολογίες για να το αποφεύγει, ευνίδια μείωση της απόδοσης στο σχολείο, όλα αυτά είναι προειδοποιητικά σημεία. Τότε πρέπει να αναρωτηθούμε, υπάρχει κάτι που ενοχλεί το παιδί και δεν είναι ορατό? Έχουν συμβεί αλλαγές στις ζωές μας, όπως ο ερχομός ενός νέου μωρού, το διαζύγιο, χωρισμός, θάνατος, αλλαγή περιβάλλοντος? Αν δεν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές, τότε χρειάζεται η διερεύνηση άγχους ή κατάθλιψη στο παιδί. Χρειάζεται να σκεφτούμε την πιθανότητα το παιδί μας να είναι θύμα εκφοβισμού. Ακούστε. Βάλτε τα δικά σας συναισθήματα στην άκρη και ακούστε το παιδί σας. Χωρίς εκνευρισμό ή θυμό, ενθαρρύνετε το παιδί να μιλήσει. Τα παιδιά δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά τα περιστατικά. Μπορείτε να επιστρατεύσετε μια κοντινή κοινή σας δραστηριότητα, το αγαπημένο του παιχνίδι, τη διήγηση μιας ιστορίας, εικόνες ανθρώπων με διαφορετικές εκφράσεις και τη σημασία τους. Δείξτε πως κατανοείτε ό,τι ακούτε, επαναλαμβάνοντας το παιδί σας αυτά που σας λέει. Ποτέ μην υποτιμάτε την αφήγηση μιας εμπειρίας. Ποτέ μην συμβουλεύετε το παιδί σας να αγνοήσει μια ενοχλητική εμπειρία. Αυτό πιθανόν να έχει στο μέλλον τη συνέπεια να εξοικειωθεί το παιδί με τις παρενοχλήσεις και να αποκτήσει μια υπομονετικότητα που θα το καταστήσει ενδεχομένως περισσότερο ευάλωτο. Ρωτήστε το παιδί σας πώς θα ήθελε να βοηθήσετε. Μην το εξαιρείτε από τις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις σας. Μην ξεκινήσετε την παρέμβασή σας χωρίς να υπάρχει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ σας.
ενδέχεται η δική σας άμεση παρέμβαση στο σχολείο, για παράδειγμα, να αποτελεί το χειρότερο φόβο του και ακριβώς εκείνη την έκβαση που το παιδί θα ήθελε να αποφύγει το περισσότερο. Μιλήστε. Είναι το παιδί σας διαφορετικό. Διαβεβαιώστε το ότι δεν φταίει. Πολλά παιδιά αισθάνονται ότι προκάλεσαν τα ίδια τη συμπεριφορά των άλλων παιδιών. Μοιραστείτε με το παιδί σας αντίστοιχες εμπειρίες ή εξηγήστε ότι πολλοί ακόμη άνθρωποι, ίσως με αναγνωρίσιμα παραδείγματα επωνύμων ή συγγενικών προσώπων, έχουν υποστεί εκφοβισμό ή άλλη κακοποίηση. Να είστε ειλικρινείς. Η προβολή μιας ισχυρής δικής σας προσωπικότητας μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στη διάθεση του παιδιού να εκμυστηρεύεται τα δικά του συναισθήματα και να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Εξηγήστε τι σημαίνει νταηλίκη. Να υποφέρω τον εκφοβισμό δεν σημαίνει ότι είμαι αδύναμος. Να είμαι νταΐς δεν σημαίνει ότι είμαι δυνατός. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να προσπαθεί να δείχνει ότι έχει αυτοπεποίθηση ακόμα και αν δεν το αισθάνεται. Εξηγήστε ότι η γλώσσα του σώματος, οι εκφράσεις και ο τόνος της φωνής έχουν την ίδια σημασία με το περιεχόμενο του προφορικού λόγου. Κάντε πρόβες μαζί του για την έκφραση των επιθυμιών του και των σκέψεών του με καταλληλότερο τόνο της φωνής, καταλληλότερες εκφράσεις στο πρόσωπο και με την κατάλληλη γλώσσα του σώματος. Οι άνθρωποι, ακόμα και τα παιδιά, λένε ενίοτε σκληρά λόγια για να επιτύχουν την αντίδραση ή τον εκνευρισμό των άλλων ανθρώπων. Όταν δείχνουμε ότι αυτά τα σκληρά λόγια δεν έχουν απήχηση μέσα μας, τότε ακυρώνουμε συχνά τα κίνητρα του επιτιθέμενου. Μην επιτρέπετε σε αυτή τη συμπεριφορά να καταδυναστεύει τη ζωή του παιδιού ως σταθερή ανησυχία και ενασχόληση. Αποφεύγετε να πιέζετε τα παιδιά να προσπαθούν να τα καταφέρνουν σε αντικείμενα που δεν τα ενδιαφέρουν και βοηθήστε τα να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους σε άλλους τομείς που δείχνουν ότι κερδίζουν περισσότερο την προσοχή τους. Μέσα από αυτές τις εναλλακτικές ενασχολήσεις, τα παιδιά μπορούν να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Δεν είναι κακή ιδέα να κρατάτε ένα ημερολόγιο συμβάντων και να προσκαλείτε το παιδί να το συμπληρώνετε από κοινού. Συμπεριλάβετε όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν για τη φύση των περιστατικών, το χρόνο στον οποίο έλαβαν χώρα και το αποτέλεσμα, σωματικό, ψυχικό ή άλλο, που έχουν στο παιδί κάθε φορά. Βαθμολογείτε τα συναισθήματά του με απλές κλίμακες, για παράδειγμα με χρώματα, όπου το κόκκινο σημαίνει θυμό, το μπλε στεναχώρια, το μοβ μεγαλύτερη στεναχώρια κ.ο.κ. Προσεγγίστε ευγενικά τους διδάσκοντες, με λεπτομέρειες για τα συμβάντα που έχετε καταγράψει στο ημερολόγιο σας με τη συμμετοχή του παιδιού. Ενίοτε συμβαίνει να τιμωρείτε το θύμα αντί του νταΐ, επειδή αποκρίθηκε λεκτικά στο θήτη και στοχοποιήθηκε άδικα με τη φτωχή μεταφορά των γεγονότων στους διδάσκοντες. Αποφύγετε όμως την επίθεση στους διδάσκοντες. Αντί να τους κατηγορήσετε για αμέλεια, επιδιώξτε τη συνεργασία. Οι διδάσκοντες είναι συχνά οι τελευταίοι που μαθαίνουν τι συμβαίνει στα διαλύματα ή όταν δεν είναι παρόντες στην τάξη. Ρωτήστε τους διδάσκοντες πώς σκέπτονται να διαχειριστούν το πρόβλημα. Ζητήστε να έχετε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα. Δώστε όμως το χρόνο και την ευκαιρία στο σχολείο να ανταποκριθεί σωστά. Μπορείτε να επανέλθετε με τις επόμενες καταγραφές του ημερολογιού σας, αν νιώθετε ότι καθυστερεί η επίλυση του προβλήματος. Να έχετε κατά νου ότι πολύ συχνά ο εκφοβισμός λαμβάνει χώρα και εκτός του σχολείου και αφορά σε μεγαλύτερα παιδιά που παρενοχλούν τα μικρότερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το σχολείο δεν μπορεί συνήθως να παρέμβει. Προσπαθήστε με τη συνεργασία του παιδιού να απευθυνθείτε στην οικογένεια των ταΐδων με ψυχραιμία και αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να ενημερώνετε την αστυνομία. Μπορείτε να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές από και προς το σχολείο και να εφοδιάσετε το παιδί σας με συναγερμό τσέπης. Το σχολείο πρέπει επίσης να αναπτύσσει τη δική του πολιτική διαχείρισης για τον νταηλίκη με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Αυτή η πολιτική θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στα πολιτισμικά δεδομένα της περιοχής του. Τα σχολεία είναι σκόπιμο να αναγνωρίζουν τις διαπολιτισμικές τάσεις ή και εντάσεις μέσα στις κοινότητές τους. Προτείνεται να καταγράφουν περιστατικά με ρατσιστικό περιεχόμενο που αφορούν στους μαθητές τους και να διατηρούν στοιχεία για τους παραβάτες που δυνητικά μπορούν να γνωστοποιούν στις αρχές. Η ρατσιστική βία αποτελεί μια παράνομη πράξη σε κάθε περίπτωση. Προτείνουμε κατά την έναξη της σχολικής περίοδου να προσδιορίζονται διδάσκοντες σε ρόλους προσώπων αναφοράς για τα παιδιά. Ιδανικά, ένας ή περισσότεροι δάσκαλοι ή καθηγητές που δεν διδάσκουν στην ίδια τάξη μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλο παιδαγωγικής μέρημνας για τους μαθητές και έναν ρόλο διαμεσολαβητή. Οι μαθητές θα μπορούν να προστρέχουν εχέμηθα σε εκείνους για να συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά γίνονται νταΐδες γιατί έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Είτε για να κερδίζουν την προσοχή και το θαυμασμό των φίλων τους, είτε γιατί νιώθουν τα ίδια δύναμα, ή από φόβο ότι θα είναι μόνα τους και έτσι επιδιώκουν τη συμμετοχή σε κάποια παρέα, ή γιατί δεν έχουν ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση για τα άλλα παιδιά.
ή για να εκτονώνουν συναισθήματα θυμού που έχουν πάρει από το σπίτι, ή γιατί εμπνέονται από την επιθετικότητα στο περιβάλλον τους, ή γιατί είναι τα ίδια θύματα εκφοβισμού σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ρωτήστε το παιδί ποιοι είναι οι φίλοι του και τι του αρέσει ή δεν του αρέσει σε αυτούς. Ρωτήστε το παιδί τι σκέφτεται για το άλλο παιδί που διαμαρτυρήθηκε. Ρωτήστε αν φοβάται ένα άλλο παιδί που ηγείται της ομάδας και αν συμμορφώνεται με εκείνον από φόβο ότι θα στραφεί εναντίον του. Ρωτήστε σε ποια ομαδικά παιχνίδια συμμετέχει και ποιος αποφασίζει για τη συμμετοχή σε αυτά, τον τρόπο και το χρόνο τους. Προσπαθήστε να μάθετε αν έχει αλλάξει παρέες. Μάθετε πώς αισθάνεται για πρόσφατες αλλαγές στην οικογένειά σας, όπως η αλλαγή στον τόπο κατοικίας, ο ερχομός νέου μωρού, το διαζύγιο, η θάνατη και άλλα. Διερευνήστε τις δυναμικές στο περιβάλλον του σπιτιού σας, τη σχέση του παιδιού με τα αδέλφια του, με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας. Εγκαταλείψτε όμως την άρνηση, γιατί δεν αποτελεί επιλογή. Αν γυρίσετε την πλάτη ή επιμείνετε να μην πιστεύετε ότι το παιδί σας επιβάλλεται σε άλλα παιδιά, τότε διακινδυνεύετε την παραγνώριση της σημασίας που έχουν τα όρια. Αν η παρέμβασή σας δεν λάβει χώρα έγκαιρα στην κατάλληλη ηλικία, τότε ενδέχεται να αντιμετωπίσετε περισσότερο παραβατικές συμπεριφορές του παιδιού σας σε μεγαλύτερη ηλικία και βέβαια την έκθεσή του σε περιπέτειες. Μην διστάζετε να κάνετε συστάσεις στο παιδί σας, να χρησιμοποιείτε απαγορεύσεις ή να περιορίζετε δραστηριότητες του εν είδη τιμωρίας. Προτιμήστε όμως τη θετική ενίσχυση αρχικά. Μελετήστε και εξηγήστε τι σημαίνει ισότητα, ισονομία, ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθήστε να καταγράψετε και να κατανοήσετε το περιεχόμενο της συμπεριφοράς του παιδιού προς ένα άλλο παιδί. Μιλήστε με το παιδί σας για το σωστό και το λάθος. Ακόμη και αν δεν πιστεύετε μέσα σας ότι η διαφορετικότητα είναι πάντα επιθυμητή ή αποδεκτή, να θυμάστε ότι εκτός από αυτονόητη για τους άλλους, ο σεβασμός της διαφορετικότητας αποτελεί μια ευτυχέστερη επιλογή, όπως και ο σεβασμός των νόμων στις δημοκρατίες για ένα κόσμο αύριο με μεγαλύτερη ασφάλεια και ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς επιθετικότητα, που οπωσδήποτε τον επιθυμείτε κι εσείς για το παιδί σας. Ελπίζω ότι μπορείτε να βρείτε και άλλα χρήσιμα βίντεο στο κανάλι μου, αρκεί να εγγραφείτε συνδρομητές με τη σχετική επιλογή κάτω δεξιά. Να είστε πάντα καλά!